τη μιμή σου, τη σάτυρά σου, όλο αυτό. Ναι. Αλλά βέβαια, όπως είπαμε κιόλας, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ναι, βέβαια. Βέβαια, στη ζωή αυτή. Αυτοί που σε βλέπουν να τους μιμήσει ή σε βλέπουν να τους σατυρίζεις και δεν πολύ χαμογελάνε ή χαμογελάνε αυτό το... και χειροκροτάνε λίγο παγωμένα. Ναι. Και την επόμενη μέρα μπορεί και να σε πάρουν και τηλέφωνο και να σου πούνε μην το ξανακάνεις, σε παρακαλώ. Ναι, έχει γίνει και αυτό. Έχει γίνει και αυτό. Ναι. Ποιος διάσημος Έλληνας ή ποια διάσημη Ελληνίδα, επειδή ξέρω ότι δεν μασάς τα λόγια σου, έχει ενοχληθεί περισσότερο και στο έχει πει, είτε έχοντας το θάρρος της γνώμης του να το πει στα ίσα, είτε μέσω τρίτων, τέταρτων, πέμπτων, έκτων, μέσω λαμίας. Το έχω ξαναπεί. Η Άντζελα έχει ενοχληθεί, έχει κάνει και δικαστήριο. Τα βρήκατε τελικά, πώς? Ναι, την Άντζελα δεν νομίζω ότι τα είχαμε χαλάσει ποτέ για να τα βρούμε. Απλά περνάμε διάφορες φάσεις. Περνάτε πάθους. Ναι, αλλά εγώ την αγαπώ πάρα πολύ και την. Και σέβομαι και τον κόπο της, γιατί το έχει κάνει όλο μόνη της όλο αυτό που έχει κάνει. Ναι, ναι. Και είναι και αντράκι και εκτιμώ τους ανθρώπους που έχουν παλέψει μες στα κύματα και έχουν βγει σόι. Η Άντζελα όμως γιατί είχε ενοχληθεί, είχε πει κάτι μέσα στο κείμενο? Έκανα τότε στην Ίντριγκα, ήταν τότε με τον Ουράι. Και εγώ έκανα, ήταν τότε με τον Οσάμα Μπιλάντεν και έκανα ένα νούμερο που υποτίθεται ότι η Άντζελα τον έκρυβε σπίτι της. Γιατί τον είχε πελάτη όταν τραγούδαγε, ξέρω εγώ, στα Εμιράτα, ξέρεις. Και τότε με το «Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει» που είχε γίνει χαμός με τις Μαργαρίτες. Και κάπως το παρεξήγησε ότι εγώ θεωρούσα το, ότι με τον Ωράη, ξέρω εγώ, κάπως, δεν ξέρω πώς το μετέφεραν και τέτοια. Ότι τέτοιο. Ενώ είχε έρθει στην περμιέρα και της άρεσε, μετά δεν της άρεσε την άλλη μέρα. Αλλά εντάξει, τι να πω. Σήμερα πώς είναι οι σχέσεις σας? Νομίζω καλές. Νομίζω. Όχι, είχε έρθει η Θεσσαλονίκη που ήμουν με την Μπέγκη. Και ανέβηκε πάνω και τραγουδίσαμε μια χαρά. Δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα. Ελπίζω δηλαδή. Άλλος νομίζω... που να έχει δείξει. Η αγαπημένη Μιμή Ντενίση, η οποία όμως με πήρε τηλέφωνο η ίδια και το εκτιμώ. Ξέρεις, το βρίσκω πολύ πιο straight και ωραίο να σε πάρει ο άλλος και να σου πει: ξέρεις, αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Ή αυτό. Με τι είχε ενοχληθεί η Μιμή? Έκανα στο καζίνο στη Θεσσαλονίκη μια παράσταση. Και έκανα τη Θεοδώρα τότε που ανέβαζε. Στο Ακροπόλ. Και κάτι έλεγα στο. Το οποίο εγώ θεωρούσα ότι είναι υπέρ της. Και έλεγα ως ότι κοίταξε να δεις, αν με βλέπει ο Λάκης, μπορεί να είμαι ατάλλαντη, όπως λες, αλλά τα θέατρα τα γεμίζω. Ουρές έχω, σπάνε τα ταμεία. Ναι. Και ότι, ας πούμε, δεν έχω ταλέντο, σκίζω. Και την ενόχλησε το ότι εγώ είπα. Μα είπες όπως λέει ο Λάκης. Δεν είπες. Ναι. Αν με βλέπει ο Λάκης, ναι, μπορεί να είμαι ατάλλαντη, όπως λες, Λάκη. Ναι. Τώρα. Ξέρεις, ο καθένας είναι πώς του σκάει, στη φάση είναι, ναι, τι μπορεί να τον έχει πειράξει πριν. Αυτό. Μετά η Αλέξη έχει εκνευριστεί, νομίζω. Το θα μου λες και τους λόγους, γιατί τρελαίνομαι τους λόγους. Ναι, η Αλέξη έχει πάρα πολύ δίκιο όμως, πληροφορώ, και το κατάλαβα πολλά χρόνια μετά. Το οποίο έκανα, ήμουν στο καφέ Γκρέκ στο Κολωνάκι και έκανα το Μαρίνο που είχε καλεσμένη την Αλέξια. Και ήμουν με τον Γιώργο τον Χριστοδουλίδη, τον τρελό αυτό, υπερταλαντούχο Κύπριο καλλιτέχνη, που αυτός έκανε τη μαμά της Αλέξιας, σαν να είμαστε στο Τσάο Αντένα, ας πούμε, και έλεγα: καλησπέρα, καλώς ήρθες, Αλέξια. Γιώργο, μου, δεν μου κάνει, καλά, είσαι πάνω μου. Μια χαρά είμαι, Αλέξια. Πώς νιώθεις εδώ στο στούντιο? Μ' αρέσει και μου, Γιώργο μου, πάρα πολλά να μαζί σου. Και θέλω να τραγουδήσω πολλά τραγούδια. Ένα τραγούδι, Αλέξια, μου βρίσκουν μια έκπληξη. Λοιπόν, είναι η μαμά σου στο τηλέφωνο. Και έβγαινε ο Χριστοδουλίδης και έλεγε: μαρά μου, κορί, θα μου κάνει. Και έλεγε κάποια στιγμή διάφορα. Και κάποια στιγμή, τώρα μπορώ να το πω αυτό, είναι αργά, μπορούμε να το... Αργά, αργότσκα είναι, ναι. Έλεγε λοιπόν ότι, κόρη, επάστηνε σμάνα μου, επάστηνε ο πούτος σου. Οπότε εγώ ακούγοντας το πούτο, θεώρησα ότι είναι το μπούτι. Ναι. Και λέω, ρε παιδί μου, μα είναι δυνατόν να την πειράξει, γιατί στείλε εξώδικο και λέει, παρακαλώ, με προσβάλλεται, και όντως. Και με χρόνια μετά, γιατί έχω πάω και στην Κύπρο, έχω φίλους πολλούς Κύπριους, λέω, ρε παιδί μου, να έχει τσαντιστεί η Αλέξη, λέω, που είπα για το μπούτι, της λέει, μου λέει, τι είπε. Λέω, είπε το πούτο. Μου λέει, καλά έκανε η κοπέλα και τσαντίστηκε. Ο πούτος είναι το εδίο. Άουτς! Συγγνώμη, Αλέξα, δεν το ήξερα. Θα το βάζα πιπέρι στο στόμα. Γιατί εγώ ποτέ δεν βάζω τέτοια υπονοούμενα στο. Δηλαδή, δεν μ' αρέσουν τα υπονοούμενα, μ' αρέσουν. Το να λες correct κάτι δεν μ' αρέσει. Στα δικά μου. Κατάλαβα. Δεν μου πάει στο χαρακτήρα. Κατάλαβα. Λοιπόν, αυτά δεν νομίζω ότι έχω άλλα περιστατικά. Με ονόματα όπως ας πούμε την Άννα Βύση, τη Δέσποινα Βανδύ, δεν είχες ποτέ προβλήματα, δεν έχεις ποτέ... Κοίταξε, η Δέσποινα Βανδύ, το τι έχω πει για τη Δέσποινα, ξέρεις, δηλαδή, ναι, για το χείλι, για το αυτό, τι αυτό... Αλλά ουδέποτε σε... Ουδέποτε, και ξέρεις κάτι, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, το ότι εγώ μπορώ να τη συμπαθώ την Άννα, τη Δέσποινα, την Μιμή,
Στην παράσταση όμως κάτι πρέπει να πω κι εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να βρω κάτι που να κάνω σάτυρα. Δεν σημαίνει ότι αυτόν τον άνθρωπο τον μισώ ή ξυπνάω από το πρωί και λέω θα καταστρέψω την Γερμανία. Όχι, μα η σάτυρα, αυτό είναι το θέμα. Ότι η σάτυρα, κάνουμε το λάθος μερικές φορές και νιώθουμε ότι μας σατυρίζουν, άρα έχουν εμπάθεια εναντίον μας. Δεν είναι έτσι. Ναι. Η σάτυρα είναι άλλο πράγμα. Άλλο εμπάθεια, άλλο σάτυρα. Ναι. Δεν έχει σχέση. Ναι. Με την Άννα, είσαι τώρα και που έκανα το τραγούδι το. Στο Your Face που έκανα στην έναρξη και είπα το άρρωστα, άρρωστα. Θέλω να ρεύεσαι, θέλω να φτύνεις, θέλω να μένεις, να μην με αφήνεις. Άρρωστα, άρρωστα, άρρωστα. Αυτά ότι Νικόλα έγραψες μεγάλη επιτυχία. Γουστάρω τελικά. Τρελά και το τρελά. Λοιπόν, μου έστειλε καλή επιτυχία και της άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι κομπλεξάριστη. Δηλαδή δεν, έχει, δεν κρίνεται. Ναι, πολύ, πολύ. Δεν, δεν κρίνεται η καριέρα της Άννας και σε οποιαδήποτε καλλιτέχνας, αν εγώ. Κάτι, ή, έτσι νομίζω εγώ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αν πω εγώ κάτι κακό, δεν θα πουλήσω άλλο την άλλη μέρα. Όχι, αυτό μπορεί να πουλήσει. Συμφωνώ, συμφωνώ.